Δυνατό, Χελπάερ, δυνατό το τραγούδι των Νερβόζα. Να μας πει και ο Γιάννης τη γνώμη του, άμα θέλει. Μπράβο στην Ελένη, χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Ποιο είναι το κορμί? Ξέρεις το. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επαιτίους, γιατί έχουμε πολύ βαριά κόντρα σήμερα. Με Sabbath, με Ozzy, με Nevermore, με Scorpions, με Venom. Ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Όχι όλα τα άλμπουμ, θέλω να το ξαναπώ αυτό, ότι δεν βρίσκουμε όλα τα άλμπουμ της εβδομάδας που ακολουθεί από σήμερα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Επιλέγουμε 10 από αυτά και προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια αξιολογική σειρά, ξεκινώντας από το νούμερο 10. Όπου είναι η Dokken με το Back for the Attack. 2 Νοεμβρίου του 1987 αυτό. Μέχρι και αυτό το σημείο οι Dokken πήγαιναν απερίφημα. Ο Don είχε χρυσό λαρίγκι, ο George Lynch παίζει τα άπεχτα και οι δουλειές τους είχαν σταθερή ποιότητα και πολύ μεγάλη επιτυχία με πλατινένιους δίσκους. Εδώ θα βρεις το Prisoner, το Burning Like a Flame και φυσικά το Dream Warriors που έκανε παρέα στον Freddy τον Krueger, φίλος, στον εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες, τον τρίτο εφιάλτη. Θα ακολουθούσε ένα πολύ ωραίο live album ηχογραφημένο στην Ιαπωνία που τους έδωσε και η υποψηφιότητα για Grammy, έχασαν από τους Metallica, αλλά μετά θα ξεκινούσε η κάτω βόλτα. Νούμερο 9, Scorpions Crazy World, 6 Νοεμβρίου 1990. Σε μια σπανίως ειλικρινή δήλωση πρόσφατα, ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής των Scorpions, παραδέχτηκε πως τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν κάνει μια δουλειά τόσο καλή όσο το Crazy World, το οποίο και δικαίως θεωρείται το τελευταίο uber classic album των Scorpions, ενώ είναι και το τελευταίο με το 80s line-up τους, αφού μετά την κυκλοφορία του, ο μπασίστας ο Francis Buchholz αποχωρεί. Είναι ο δίσκος με το Wind of Change και αυτό είναι αρκετό. Όσοι όμως θέλετε έξτρα δόση σκορπιονικής μπαλάντας, χωρίς όμως σφύριγμα, εδώ θα βρείτε και το Send Me an Angel. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Πρόσφατα σε μια συνέντευξη του Klaus Meine, βγήκε και είπε πως επειδή αυτό το κομμάτι περιγράφει την μεταπερεστρόικα εποχή της τότε Σοβιετικής Ένωσης, τους κατηγόρησαν ότι τους έβαλε η CIA να γράψουν αυτό το κομμάτι, ώστε να γίνει αυτή η μετάβαση από την πρώην κατάσταση στην έπειτα πιο εύκολα μέσω του συγκεκριμένου τραγουδιού. Wow. Τρέλα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα αρνήθηκε όλα ο Meine, εννοείται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ πλάκα όλη αυτή η ιστορία, η οποία και η συνωμοσιολογία μπορεί να γεννήσει ακόμα και η μουσική. Νούμερο 8. Άγγρα, Angels Cry, 3 Νοεμβρίου του 1993, δίσκος Αποκάλυψη από μια άγνωστη βραζιλιάνικη μπάντα που ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα και το κατάφερε. Ηχογραφημένο στα στούντιο του Kai Hansen, ο οποίος συμμετέχει και στο δίσκο, στο Αμβούργο, και υπό την αιγίδα του πρώην μάνατζερ των Halloween, Limp Schnur, οι Άγγρα παίζουν power metal όπως κανείς άλλος, με πλούσια, ποικιλόμορφα, πραγματικά εμπνευσμένα τραγούδια, γεμάτα λυρισμό και δικαίως έκαναν όλο τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί τους. Εδώ φυσικά ξεδιπλώνεται και το τεράστιο ταλέντο του Αντρέ Μάτος, του ανθρώπου Αϊδόνη, τον οποίο αν και γνωρίζαμε από τους Viper, εδώ είναι 3 τουλάχιστον επίπεδα επάνω, με ερμηνείες που κόβουν ανάσες και δίνουν το φιλί της ζωής στο ιδίωμα. Νούμερο 7, Megadeth, Euthanasia, 1 Νοεμβρίου 1994. Ο Mustaine αγαπάει τα λογοπαίγνια και εδώ κάνει ένα ακόμα μιλώντας για την ευθανασία της νεολαίας από το κράτος. Είναι ο δίσκος που έρχεται μετά από την μεγάλη επιτυχία του Countdown to Extinction και καταφέρει να κρατήσει το συγκρότημα στα ίδια επίπεδα και ποιότητας και πωλήσεων. Αλάνθαστο παίξιμο και songwriting με την ομάδα Mustaine, Friedman, Ellefson και Menza να είναι ένα από τα ισχυρότερα line-up στην ιστορία αυτής της μουσικής. Σημειώνουμε πως σε αρκετές φωτογραφίες τότε το συγκρότημα εμφανίζεται με καρό πουκάμισα, παρουσιάζοντας μια εικόνα στα πλαίσια της εποχής. Εδώ θα βρεις τα Train of Consequences, Reckoning Day, Family Tree, A Tout Le Monde, γενικά μόνο κομματάρες. Έτσι. Νούμερο 6, Ink by Malmsteen's Rising Force Trilogy, 4 Νοεμβρίου του 1986 αυτό. Σπουδαίος δίσκος με σαφώς και εμπορικό προσανατολισμό από το προηγούμενο Marching Out. Έξω ο Σότο, μέσα ο Mark Bowles, το You Don't Remember, I'll Never Forget. Hellfire, μίσου αυτό. Είναι το τραγούδι που ξέρουν οι πάντες, αλλά ο δίσκος δεν μένει μόνο εκεί. Έχει κομματάρες όπως τα Dark Ages, Fury, Liar
ενώ επίσης φανταστικά είναι και τα δύο instrumental του δίσκου. Νούμερο 5, Creator, Pleasure to Kill, 1η Νοεμβρίου 1986. Το 86 ήταν η χρονιά του thrash metal με τα Master of Puppets, Raining Blood, Peace Cells και Darkness Descends, ανάμεσα σε άλλα να αποτελούν την αμερικάνικη πρόταση, και τα Eternal Devastation των Distraction και φυσικά το δεύτερο άλμπουμ των Creator να δίνουν την γερμανική απάντηση. Ένας δίσκος πολύ σημαντικός τόσο για το ίδιο το συγκρότημα όσο και για το thrash γενικότερα. Εξώφυλλο, τίτλος, παραγωγή, παίξιμο, όλα στα κόκκινα. Όπως επίσης και το κόκκινο ραφτό Manowar του Μίλε στο πιστόφυλλο. Νούμερο 4. Nevermore, The Politics of Ecstasy. 4 Νοεμβρίου 1996. Αυτός είναι σίγουρα ο πιο δύσκολος, παράξενος και απαιτητικός δίσκος των Nevermore. Heavy, death, doom, thrash, progressive, ψυχεδέλειες, ενώ δεν έχει, ξέρεις, και τα goth στοιχεία ή τις επικές μπαλάντες που στη συνέχεια θα ήταν ο δούριος ύπος του συγκροτήματος, θα τους βοηθούσαν να μπουν σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, ενώ το βιβλίο του Timothy Leary με τον ίδιο τίτλο είναι μια προκλητική αλλά πολύ επιδραστική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση. Το άλμπουμ των Nevermore είναι ακριβώς το ίδιο. Νούμερο 3, Black Sabbath, The Mob Rules, 4 Νοεμβρίου 1981. Δέκατο συνολικά και δεύτερο με τον Ronnie James Dio στη φωνή άλμπουμ για του Sabbath και επίσης πρώτο χωρίς τον drummer Bill Ward, με τον Vinny Appice να τον αντικαθιστά. Είναι το δίδυμο του Heaven and Hell με εξίσου σπουδαία τραγούδια, απλά ήρθε δεύτερο και έτσι χάνει τα κληρονομικά δικαιώματα. Τα The Sign of the Southern Cross, Falling of the Edge of the World αποτελούν τις κορυφαίες ερμηνευτικά στιγμές, αλλά και τα Country Girl, Voodoo και Mob Rules, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου, σε συνδυασμό με την παραγωγή του Martin Birch, δίνουν νέα πνοή στο metal της δεκαετίας του 80. Και μιας και μιλάμε για το metal της δεκαετίας του 80, πάμε στο νούμερο 2, όπου έχουμε τον Ozzy Osbourne με το Diary of a Madman, το οποίο κυκλοφόρησε 7 Νοεμβρίου του 1981. Και ξέρεις, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το Mob Rules και το Heaven and Hell ισχύει για το Diary of a Madman και το Blizzard of Oz που προηγήθηκε. Είναι δίδυμα άλμπουμ. Έρχεται το ένα μετά το άλλο. Είναι εξίσου σημαντικά, εξίσου σπουδαία. Απλά το ένα προηγείται του άλλου, οπότε ξέρεις, κερδίζει τις εντυπώσεις. Εδώ πέρα ο Ozzy βγάζει ένα καταπληκτικό δίσκο, είναι μια θεαματική απάντηση στους Black Sabbath με τον Randy Rhoads να λάμπει. Και αν στο Blizzard έχουμε το Crazy Train, το I Don't Know και το Mr. Crowley, εδώ έχουμε το ομότιτλο τραγούδι, το αγαπημένο προσωπικά μιλώντας από όλη την προσωπική καριέρα του Ozzy Osbourne, ένα ανήμινο, ξέρεις, ένα έπος ατμόσφαιρας και παράνοιας, Diary of a Madman, πραγματικά, δηλαδή ανταποκρίνεται πλήρως στον τίτλο. Και νούμερο 1, Venom Black Metal, 1η Νοεμβρίου 1982. Είναι απίθανο πως μία τόσο σε πολλά εισαγωγικά κακότεχνη μπάντα επηρέασε με τόσο καταλυτικό τρόπο την εξέλιξη της μουσικής. Ίσως επειδή το heavy metal δεν είναι μόνο μουσική, αλλά μία γενικότερη αισθητική πρόταση και αυτό το προσβλητικό, προκλητικό και ανίερο πράγμα που έκαναν οι Venom μπόρεσε να μιλήσει σε πολύ κόσμο που παράβλεψε την φτηνή παραγωγή και τα κάτω του μετρίου παίξηματα. Εδώ έχουμε τα βαφτίσια της πιο ακραίας μορφής του metal, ένα άλμπουμ τόσο επιδραστικό όσο σχεδόν οι πρώτες δουλειές των Sabbath, Priest ή των Motorhead. Και τώρα λέμε τώρα κακότεχνη, αλλά με όλη την ιστορία που έχουν οι Venom, πιο πολύ cult. Έτσι είναι, κοίτα, η ιστορία που έχουν οι Venom και η επιρροή που έχουν στον χώρο, ειλικρινά μόνο με αυτά που είπες, μόνο με τους Priest και με τους Sabbath, δηλαδή black metal. Ξαφνικά δημιουργείται ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο έχει όλη αυτή την τραχύτητα, όλη αυτή τη βλασφημία, όλη αυτή την αμεσότητα. Δεν έχει σημασία άμα δεν πιάνανε σωστά τα ακόρδα τους. Αυτά είναι δευτερεύουσα σημασίας και νομίζω ότι σωστά το έβαλες στο νούμερο 1. Α, δούμε και βίντεο. Κάτι θα δούμε. Ένα ρεφρενάκι, Γιάννη, προλαβαίνουμε.